Οι εικόνες σοκάρουν. Αστυνομικοί και πολίτες προσπαθούν να βγάλουν ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι και τραυματισμένοι κάτω από το φορτηγό που ελάχιστα λεπτά πριν έπεσε πάνω σε δεκάδες συνταξιούχους που μόλις είχαν κατέβει από το λεωφορείο. Ο οδηγός του λεωφορείου που μετέφερε τους συνταξιούχους περιγράφει καρέ-καρέ την επίθεση, μιλώντας αποκλειστικά στο Open, έχοντας μόλις βγει από το νοσοκομείο με τα τραύματά του να είναι εμφανή. Charging to us very fast. I mean, to the back of the bus, as can you see. And then he hit us very hard. He hit some soldiers and some citizens, some of my passengers that were down on the pavement, and the bus actually stopped him. If it was not my bus, it would be more people get injured. Αφού έπεσε πάνω στους ανυποψίαστους πολίτες, το φορτηγό ακινητοποιήθηκε. Η εικόνα του φορτηγού είναι ενδεικτική της φοδρότητας με την οποία προσέκρουσε πάνω στο πλήθος. Το σημείο που έγινε το περιστατικό απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από το κέντρο του Τελαβίβ, ενώ η στρατιωτική βάση Γκλιλότ μπήκε στο στόχαστρο του Ιράν την 1η Οκτωβρίου. Από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, υποδεικνύεται ότι είναι πολύ πιθανόν να πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός του φορτηγού επιχείρησε να κατέβει κρατώντας μαχαίρι. Και τότε ένοπλοι πολίτες τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν. Πρόκειται για Ισραηλινό υπήκο αραβικής καταγωγής. I got something when he hit the bus stop, when he hit there, too many things flew onto me. So he came very close to me and saw the people near me. And then we start like running. Some people fell down and I saw some people already under the truck. Just continue run here and Jenna sat down. And then after that I heard that shot. That he tried to come to stab more policemen when he came out, the driver of the truck. And then they came and they shot him. I heard like about 4 or 5 shots. In the beginning I thought that maybe he continued shooting at people, so I wanted to continue to run. Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει το φορτηγό την ώρα που περνούσε από διασταύρωση, λίγα λεπτά πριν πέσει πάνω στους πολίτες. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 32 τραυματίες, πολλοί από τους οποίους σε σοβαρή κατάσταση, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Μέσα στο λευκό ασθενοφόρο βρίσκεται η σωρός του οδηγού του φορτηγού που εξοδετερώθηκε από ένοπλους πολίτες, αφού πρώτα έπεσε στη στάση του λεωφορείου τραυματίζοντας δεκάδες πολίτες. Όπως βλέπετε, το φορτηγό είναι εντελώς κατεστραμμένο. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο, όπως και ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας. A really scary sight that you see. If it is a terror attack, then obviously the motivation is very clear to harm as many, to kill as many. Οι αρχές του Ισραήλ βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ έχουν δοθεί οδηγίες στους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί.